αυτή την εβδομάδα έγινε ο χαμός. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, περίμενα και ήθελα να φύγει ο Τριαντάφυλλος. Έχεις φαγωθεί με τον Τριαντάφυλλο. Ας τον μωρέ στην ησυχία του. Παιδιά, γιατί θες να φύγει. Παιχτικά ο άνθρωπος δεν πάει. Παιχτικά ναι, οκ. Okay. Αλλά έχει συμπάθειες. Ο κόσμος το συμπαθεί και μάλιστα υπάρχει, συμπάθειες, λένε, και κάποιο fan club 40.000 άτομα που ψηφίζουν. Όχι, έχει λαό. Άκουσε. Το ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ λαό και τον στηρίζει και τα λοιπά. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά δεν πάει να πει επειδή έχει πάρα πολύ λαό θα πάω εγώ για να σηκώσω σημαία και να λέω ξέρετε κάτι κτλ. Εγώ τον Τριαντάφυλλο τον γουστάρω πάρα πολύ σαν τραγουδιστή, σαν φίλο κτλ. Όμως αυτή τη στιγμή εδώ που φτάσαμε, το λογικό είναι να φεύγουν οι αδύναμοι. Ναι, παιχτικά κιόλας και προχθές ναι. Που στο αγώνισμα που κούτσενε τον λυπόμουν, λέω τον καημένο, δηλαδή 40 τόσο χρονών. Παιδεύεται, μία έχει δισκοκύλι, μία το πόδι του, μία το ένα, μία το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι. Αλλά απ' την άλλη όμως δεν παίζει ρόλο και ο κόσμος. Δηλαδή παίζουν ρόλο και οι χαρακτήρες. Οκ, okay, τα αγωνίσματα, ναι. Ούτως ή άλλως, άμα πάνε μετά ατομικά, θα φύγει. Γιατί παίζουν ρόλο τα αγωνίσματα. Ναι, παιδί μου, εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή έφυγε ο Κώστας ο Ζαχαροπλάς, ο οποίος τελευταίο του αγώνα έκανε 4 νίκες, έτσι. 4 νίκες, αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν τον στήριξαν οι πόντοι. Δηλαδή οι πόντοι σε αυτά είναι πολύ, ξέρεις, δεμένοι. Επειδή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η συμπεριφορά των ανθρώπων. Mm-hmm. Ο Κώστας έκανε το μεγάλο λάθος στην φυγή του παπά να φερθεί τελείως μαλακισμένα. Αυτό και κάποιοι, ο τρόπος που μίλαγε πολλές φορές ήταν πολύ στημένος. Δηλαδή σαν προσωπικότητα εμένα δεν με άγγιξε. Ότι είχε θέματα στρατηγικής, ότι να γίνει αυτό με το κοψιδά παλιά. Άλλαξε ναι. Μετά, βέβαια το ισορρόπησε λίγο. Πω, εγώ, ναι. Το ισορρόπησε με καλό mm-hmm. Σταρ. Λοιπόν, το ισορρόπησε μεν, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξεχνάει. Και βέβαια, μια με τον παπά να αρχίζει να κάνει τα καραβιουσλίκια που έκανε και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία τώρα βέβαια θα τα μετανιώσει. Είναι σίγουρο ότι θα μετανιώσει αυτό όλη για αυτή την ιστορία, αλλά το θέμα είναι όμως ότι να του στήχησε αυτό και τον πέταξε έξω. Του στήχησε και είδες, δεν άγγιξε τον κόσμο το ότι ανέφερε συνέχεια τα παιδάκια, το ότι είμαι εδώ για τα παιδιά μας, για τα παιδιά μου. Κακά τα ψέματα, ο Ζαχαροπλάστης είχε μια επιχείρηση πίσω στη Μένη. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν ήταν ότι το έκανε για τα παιδιά του, πως έλεγε η Σοφία που είχε πρόβλημα οικονομικό. Όπως είπε η γυναίκα, τα τσουράκια τα φτιάξανε, μην αγχώνεται. Ναι, τα αλλά τσουράκια. Αλλά δεν χρειάζεται, πάει να τα πουλήσει ο ίδιος. Βέβαια, ακριβώς. Αλλά δεν άγγιξε τον κόσμο καθόλου και πλέον έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού το κόσμος ότι αυτό είναι ψυχεμπορία, τα παιδιά, το ένα το άλλο. Δηλαδή δεν ψηφίζουν πια σε σχέση με αυτά που λένε παίκτες, αλλά σε σχέση με αυτά που νιώθεις εσύ, με κοροϊδεύει ο άλλος, το κάνει για να κερδίσει ψήφους. Δηλαδή υπάρχει και μια πονηρία. Ενώ παλαιότερα έλεγες, α, για τα παιδάκια του, ναι, να το ψηφίσουμε να μείνει. Τώρα καμία σχέση. Ο κόσμος είναι ό,τι κατάλαβε στη διάρκεια του παιχνιδιού, σε σένα σε διώχνω, σε ένα σε αφήνω. Και μάλλον τους φαίνεται πιο αληθινός ο Τριαντάφυλλος. Προφανώς. Μάλλον, ναι. Αφού νομίζω είναι στους ψήφους είναι πρώτος ή ήταν ο Τζέιμς. Στους ψήφους ήταν πρώτος νομίζω ο Τζέιμς. Ο Τζέιμς ήταν, ε. Και από τον Τριαντάφυλλο. Και από τον Τριαντάφυλλο, ναι. Μάλιστα. Ο Τζέιμς ήταν πρώτος ο Τζέιμς, δεύτερος ο Τριαντάφυλλος, τρίτος ο Ασουμακόπουλος και τέταρτος και αποχώρησε από τον πόντιο. Άκουσε να ήθελα κάτι. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι όταν σταματάνε οι αιμονές των παιχτών, αρχίζει και τους συμπαθείς. Παράδειγμα, ο Ασημακόπουλος. Σταμάτησε την αιμονή με τον Τριαντάφυλλο να χτυπάει και είναι ο Τριαντάφυλλος και άρχισε πλέον να βγάζει τον εαυτό του προς τα έξω, τις ευαισθησίες του, ξέρεις, το κλάμα του, το ένα το άλλο, ξέρεις, να μιλάει με τον κόσμο διαφορετικά, να μιλάει με τον Τριαντάφυλλο, να μιλάει με τον ένα με τον άλλο και ξαφνικά το συμπαθείς. Εδώ υπάρχει μια παγίδα. Βέβαια, όσοι αγαπάνε τον James και τον υποστηρίζουν θα δυσαρεστηθούν και είναι πολύ γνωστοί μας και φίλοι μας, τον συμπαθούν τον James. Η συμπεριφορά του James, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι άλλαξε. Στις αρχές ήταν πολύ εριστικός. Θυμάσαι που ειρωνευόταν συνέχεια, δεν το συμπαθούσε κανένας. Μόλις μπήκε ο Μακρόπουλος, πώς το λέγανε. Τέλος πάντων, ναι, ένας ο οποίος κάθισε για λίγο, δεν θυμάμαι και το όνομα, και τον ενημέρωσε έξω τι γίνεται, άλλαξε τελείως. Δηλαδή, σταμάτησε την ειρωνία. Έγινε πιο συμπαθής, έγινε πιο. Εντάξει, τα αγωνίσματα πάντα ήταν καλό, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά άλλαξε τελείως αυτή την ειρωνία που είχε, γιατί και εμείς στις αρχές, εγώ δεν το συμπαθούσα καθόλου. Μάζεψε τα προσωπικά. Τα μάζεψε όλα. Αλλά όμως η στρατηγική του παραμένει και αυτό τώρα που έχουμε σε εξέλιξη, που τώρα που μιλάμε εμείς. Παραμένει, δεν τη βγάζει πολύ προς τα έξω. Τώρα που μιλάμε εμείς, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο παιχνίδι μέσα, τα οποία θα δούμε στην ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε πλάκωμα του Ηλία Μπογδάνου με James και Νίκο. Με τον Τζέμις περισσότερο και με τον Νίκο λιγότερο. Ο Νίκος πήγε τον υπερασπιστή.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα πλάκωμα εκεί. Έχουμε την Καρολίνα να πηγαίνει εναντίον του Τζέιμς και αυτή. Δηλαδή αρχίζει πλέον η διαδικασία και συνειδητοποιούν ότι αυτά που έλεγε με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο ο παπάς, ότι είναι ακριβώς έτσι. Ότι το έλεγε ο παπάς ότι ναι, μεν έχω αιμονή, αλλά εδώ υπάρχει στρατηγική χοντρή. Αυτός ο παπάς δεν τον είχε ζήσει και δεν το συνειδητοποίησε ο Μπόγδανος, η Καρολίνα και ο καθένας. Ναι, ναι. Ότι είχε ζήσει στην πλέον ομάδα και ήξερε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ακριβώς αυτό που λες, κοίτα να σου πω τώρα, πρέπει να σου εκμυστήρει αυτό κάτι. Μόλις τώρα ακολούθησα τον παπά στο Instagram. Τόσο καιρό παπάς δεν είναι. Δεν μόλις τον είναι τώρα τελειώνεις από τη ζωή μου. Για ένα παπά βρε θα χωρίσουμε. Λοιπόν, και θέλω να σου πω βέβαια, ο Ατιμούλης αφήνει τα σχόλια τα θετικά μόνο από ό,τι είδα, γιατί θα το έχουν ρίξει βρίσιμο. Τέλος πάντων, εκεί του γράφανε ακριβώς αυτό που είπες. Το ότι τώρα αρχίζουν και συνειδητοποιούν οι άλλοι αυτά που έλεγε ο Αλέξης Παπάς. Ναι, σιγά σιγά, δηλαδή ο άνθρωπος δεν είχε αιμονή έτσι ξαφνικά ή τον έπιασε. Απλά είναι στρατηγικός παίκτης και αυτός, ιδιαίτερα εγκεφαλικός. Και το στήσιμο ήταν ξεκάθαρα στρατηγικά. Δηλαδή γι' αυτό εκείνο δηλαδή, στοχοποιώ εκεί και πάω να χτυπήσω ανελέγκτα. Και γι' αυτό ζήταγε να βγουν στον τάκο και οι δύο και να πάνε να κοντράρουν ποιος θα φύγει από τους δύο. Μήπως θα το καθαρίσει. Ναι. Κατάλαβε, δηλαδή ξέρει πάρα πολύ καλά στρατηγικά ότι είναι πολύ άξιος παίκτης στρατηγικά ο Τζέιμς. Ο οποίος βέβαια Τζέιμς τους βάζει στο λουκι όλους. Κοιτάξτε να σου πω. Τη Μαριαλένα παράδειγμα την έχει απομονώσει από την πλέον ομάδα όμορφα και έξυπνα. Ναι. Όμορφα και έξυπνα. Ο Κόρο. Που έχει κάνει η κολεγιά μαζί με τον Γαλακτερό, μόλις έρθει η ώρα, γιατί κοίταξε τώρα η επόμενη φάση, είναι κανονικά να φύγει ο Τριαντάφυλλος. Μόλις μπει ο Κόρο στον τάκο και ανάλογα πέσει ένα πέναλτι, γιατί θα έχει φύγει ο τέτοιος, θα έχει φύγει ο Τριαντάφυλλος, οπότε εκεί λοιπόν θα αρχίσει η μεγάλη ιστορία τώρα. Και εκεί να δεις μετά τι έχει να γίνει με τον Κόρο που θα φύγει στον τάκο. Ναι. Κατευθείαν θα φύγει ο Κόρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κόρο είναι παιδιά, ο πιο αντιπαθής παίκτης είναι ο Κόρο. Να το παραδεχτούμε. Εντάξει, αγωνιστικά καλός είναι. Τι καλός είναι, ωραία, μέτριος είναι. Εν σχέση με τους δυνατούς παίκτες εννοώ. Σε σχέση με τον Τριαντάφυλλο, να μου πεις όλοι καλή. Ο Τριαντάφυλλος δεν πιάνει το παιχνίδι. Ο Τριαντάφυλλος μένει μέσα από ένα πείσμα του κόσμου. Απίσμα του κόσμου και είναι λίγο reality. Δηλαδή θέλεις να δεις και λίγο έτσι την ακουστική. Το reality δεν είναι ο Τριαντάφυλλος πια. Το reality είναι η Μαριαλένα με τον. Καλά, ναι. Τώρα στα μάτσα ήταν όμως πριν και ο Τριαντάφυλλος, όταν τον είχαν απομονώσει. Ενώ τώρα βλέπουμε συμπάθειες. Ναι, όντως τώρα είναι η Μαριαλένα. Μόλις, κοίτα να δεις, μόλις έφυγε ο Αλέξης Παπάς, ο Ατζούν, πώς τα κάνει, πώς τα φέρνει, δεν ξέρω, συνεννοείται με την παραγωγή, βάζει κάτι άλλο μπροστά. Δηλαδή, μετά είδαμε Μαριαλένα Σάκη. Μετά βλέπουμε την James Νίκο με Μπόγδανο, καυγάδες. Δηλαδή, πιστεύω ότι και η παραγωγή βάζει και λίγο. Εννοείται εσύ, Ελένα. Εδώ το θέμα δημιουργίες. Είναι να πούμε να πάει να πουλήσει νούμερα. Το χθεσινό επεισόδιο που είχαμε την αποχώρηση του πόντιου έκανε μέχρι 47%. Δεν είχε νομίζω απέναντι τίποτα. Έτσι. Δεν είχε Masterchef. Δεν είχε. Αλλά με Masterchef είχε 50%. Δηλαδή δεν λέει τίποτα. Ναι. Για το Survivor δεν λέει τίποτα. Για του άλλου λέει πολλά. Ναι. Να λείπει το Survivor και να κάνουν νούμερα. Στην προκειμένη περίπτωση, παιδιά, πάντως αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, τα νούμερα του είναι τρομερά. Τα νούμερα του είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πτώσει. Έμαθες που θα γίνει ο τελικός, Όχι. Στη Ρόδο. Πού? Στη Ρόδο. Τι σοβαρά μιλάς. Ναι. Πώς και έτσι. Ο τελικός πάντα γίνεται στην Αθήνα. Ναι. Εντάξει, γίνεται στις Ολυμπιακές καταστάσεις. Κάτσε. Λες να βγει κανένας James πρώτος. Για να πάει η Ρόδο, ο James θα πάει τελικό σίγουρα. Ότι θα πάει. Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση η Ρόδο. Πώς και το αποφάσισαν. Μείνει και ο Τριαντάφυλλος μέσα και θα πάμε τα μαλλιά μας. Πώς και το αποφάσισαν. Να σου πω. Λες να αφήσουν στον τελικό ο Τζέιμς με Τριαντάφυλλο να γελάνε. Ανάμεσα σε Ρόδο και Ολυμπιακά. Ακίνητα, πώς λέγεται αυτό, ιστορίες εκεί. Να σας πω εδώ ότι στο Ρουμάνικο Survivor το περσινό κέρδισε μία κοπέλα τραγουδίστρια που ήταν σαν τον Τριαντάφυλλο. Η οποία παιχτικά δεν πήγαινε καθόλου και το πήρε το παιχνίδι. Παλτό δηλαδή. Σοβαρά. Ναι, παλτό και το πήρε το παιχνίδι στο τέλος. Και μάλιστα ήταν τρομερό αυτό. Καλά, ο Τριαντάφυλλος δεν θα αντέξει κιόλας. Μια τοπική του, μια εμέση του, μια. Σήμερα ο Νίκος Αβραμίδης είχε μπει σε αυτό το ρουμάνικο περσινό και μου λέει να δεις μου λέει εδώ πέρα κάτι. Και ήταν μια κοπέλα η οποία, ρε παιδί μου, κουκλάρα, η οποία ήταν. Έκανε πάλι η κοπέλα. Και πλακώνεται με έναν από την απέναντι ομάδα, από την πλέον ομάδα, αυτή ήταν στην κόκκινη ομάδα. Πλακώνεται με έναν από απέναντι και πάει και τον ήχο δουλειά.
του είχε δουλειά αυτή και τον άφησε, ξέρω, με τη μήνυ του άνοιξε. Μην του άνοιξε όλα. Α, εμείς είμαστε light δηλαδή. Ναι, light πολύ, δηλαδή ήταν τρομερό αυτό. Καλά, στο ρουμάνικο δεν είναι που πλακώνονται στα reality και γίνεται ο χαμός. Ναι, σου λέω στο ρουμάνικο σου έγινε αυτό, ναι, το ναι, περσινό. Αυτό λέω, ότι το έχουν κιόλα. Ναι, 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 αλλά η κοπέλα τώρα πάνω βαρέσει, μα ξέρει και πιο κοντή. Πάει και του χώνει μία να μην κατεβαίνει στη μήνυ, τον έκανε σου λέω αληφή. Ναι. Η κοπέλα δεν κάνει πάλι. Έτσι. Αυτό, η κοπέλα κάνει πάλι. Ούτε μπορούν να το δείξουν εδώ. Εμείς έχουμε πιο αλλά εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Ναι. Ναι. Άμα το κάνει αυτό και εγώ θα ήμουν στι φάσει. Ένα σκούντιμα και. Ναι, ναι. Τη φάση φύγει. Εντάξει, αυτό είναι κακό που έκανε. Αλλά σου λέω στο ρουμάνικο αυτό ότι με τόσα ακραία πράγματα βγήκε μια κοπέλα η οποία ήταν τραγουδίστρια και ήταν τελείω άχρηστη. Δηλαδή, κοίτα, πρακτικά, το ότι έχει λαό τριαντάφυλλο έχει. Με τον τρόπο του, με την πλάκα του. Από τι αρχέ είχε. Έκανε ωραία, θυμάσαι που προχώραγε στο νερό πάνω. Δηλαδή έκανε τα δικά του τα κολπάκια. Έχει κάνει πράγματα να τον αγαπήσει ο κόσμο. Οπότε υπάρχει περίπτωση να πάει και στον τελικό. Ούτω ή άλλω το έδωσε και ο Λιανό και λέει ότι μπορεί ο τριαντάφυλλο να είναι στον τελικό. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να λέμε κάτι τέτοιο. Δυστυχώ είναι. Εγώ τον γουστάρω τον τριαντάφυλλο απεριόριστα. Αλλά όμως δεν μπορώ να πω εγώ ότι ξέρεις κάτι, θα είμαι ικανοποιημένο στο Survivor και θα είναι έντιμο αυτό, δηλαδή να έχουν φύγει παιχταράδες από μέσα και να πάει ο τριαντάφυλλος στο τελικό. Mm-hmm. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το Survivor δεν είναι reality. Δηλαδή, άντε τα πλακώνεις με τον άλλον, οπότε μένεις. Άμα ήταν να μένει μέσα και ο Αλέξης Παπάς που τον γουστάραμε, που έκανε και μια κατάσταση εκεί και το απολαμβάναμε κιόλας. Mm-hmm. Εντάξει. Απλά το θέμα είναι ότι για μένα, ας πούμε, στον τελικό πρέπει να είναι σίγουρα ο Ηλίας, σίγουρα ο Σάκης, σίγουρα ο Τζέιμς, σίγουρα ο Νίκος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι 24, μου φαίνεται. Και η Καρολίνα. Η Καρολίνα δεν βλέπω γυναίκα να μπαίνει μέσα. Ναι. Καλά, η Καρολίνα είναι αντιπαθέστατη. Αυτό είναι το κακό. Ναι, είναι αντιπαθέστατη. Μπορεί στην έξω ζωή, όπως νομίζω και η μητέρα της είχε πει, ότι δεν την αναγνωρίζει δηλαδή, αυτό που βγάζει, ότι στην έξω ζωή να μην έχει καμία σχέση. Απλά αυτό που βγάζει μέσα στο παιχνίδι ίσως είναι, δεν ξέρω, η κακουχία, ο ανταγωνισμός και της βγαίνει αυτός ο χαρακτήρας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα το μεγάλο είναι ότι τώρα που ξύπνησαν, για να γυρίσω πάλι πίσω στο θέμα το μεγάλο, ότι τώρα που ξύπνησε ο Ηλίας ο Μπόγδανος και αρχίζει να κάνει επιθέσεις στο James, να σου πω ότι ο Ηλίας ο Μπόγδανος δεν έχει το μπλα μπλα που έχει ο παπάς, που έχει ο παπάς. Ναι, καλά, το γνωρίζουμε. Έχει και κάτι πολύ κακό που κάνει. Ηρωνεύεται. Ναι, δηλαδή ναι, θέλει ναι, να πει ναι, κάτι ναι, και το λέει το με ηρωνία ναι, και είναι αντιπαθέστατος. Γι' αυτό το λόγο που πολλές φορές, ενώ δεν είναι κακό παιδί, αυτό με την ηρωνία που για να πει κάτι ηρωνεύεται είναι απαράδεκτο. Το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα. Θες να σου πω τι θα γίνει. Τι. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ αυτό. Το λέω τώρα, θα γίνει αυτό πριν φύγει ο τριαντάφυλλος. Θα βάλουν το τριαντάφυλλο μπροστά να πλακωθεί με τον James. Σιγά σιγά η κόκκινη ομάδα θα οθήσει τον τριαντάφυλλο να πλακωθεί με τον James. Mm-hmm. Θυμήσου το αυτό. Στο όνομα και όσο άντε να περασπιστεί τον κολλητό σου, τον αδελφό σου. Πήγαινε μπροστά και βάλα. Γιατί θα λέει ο τριαντάφυλλος συνέχεια, είδατε που τα λέγει ο άλλος, είδατε που τα λέγα εγώ, είδατε και του λένε εντάξει, μίλα και εσύ. Καθάρισε. Οπότε θα βγαίνει με την όθηση των άλλων να βγει να καθαρίσει. Και εκεί θα γίνει σφαγή, παιδιά. Εκεί θα γίνει σφαγή. Οπότε λοιπόν προβλέπεται μονομαχία τριαντάφυλλου με James. Λοιπόν, όχι, θα το δούμε 1000%. Ο Ηλίας ο Μπόγδανος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα λεπτικά με τον James. Ο James είναι ένας παίκτης πολύ σοβαρός για να τον πάρει στα σοβαρά. Ο τριαντάφυλλος και ο off camera ρίχνει και τα βρισίδια του. Ο τριαντάφυλλος έχει ένα μεγάλο ατού. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Ναι, ναι. Αισθάνεται ότι έχει όθηση από κόσμο και πάει και βαράει ένα λέει. Όχι αυτό, ναι, αλλά και off camera όμως τα χώνει. Πέρα από αυτό. Η κάμερα είναι οκ. Okay. Πέρα από αυτό. Η Παναγιά είναι μαζί σου, τα παιδάκια σου να είναι καλά. Off camera. Λοιπόν, πέρα από αυτό και on camera κάνει πράγματα που δεν κάνει κανένας άλλος. Εντάξει. Καλά κι άλλοι βέβαια. Και μάλιστα έβρισε το τριαντάφυλλο. Εκεί θα φύγει ο τριαντάφυλλος. Mm-hmm. Από αυτό θα φύγει ο τριαντάφυλλος. Mm-hmm. Από τη σύγκρουσή του με τον James. Γιατί ο James έχει το δικό του κόσμο. Παράδειγμα, ο Μικελόπουλος είναι πορωμένος με τον James. η ομάδα του Μικελόπουλου. Λέει James και Νίκος, τίποτα άλλο. Λέει, το έχει κάνει καινούριο αυτό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Οπότε λοιπόν δεν καταλάβω. Ξέρω, έχει και ο Κύρος την δική του ομάδα, δεν ξέρω με ποιον είναι. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Νομίζω έχουν. Δεν ξέρω, πάντως ο Μικελόπουλος είναι James κανονικά. Mm. Θέλω, εντάξει, πέρα από αυτό, πέρα από τη βλάκα που κάνουμε τώρα, γιατί ο Μικελόπουλος εντάξει, ομάδα είναι. Πέρα από ό,τι θέλουμε να κάνουμε, δικιά τη ομάδα είναι, στο Facebook. Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω ότι είναι ισχυρός ο James, θα συγκρουστεί με τον τριαντάφυλλο και έτσι θα φύγει ο τριαντάφυλλος από τη μέση. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι θα βγει προς τα έξω η πονηριά από την Καρολίνα που θα πάει να στήσει το παιχνίδι. Γιατί η Καρολίνα, ξέρεις, θέλει να ηγηθεί του συστήματος μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή να δεις πράγματα που έχουν να γίνουν πολλά.
Και επίσης μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ατομικό το πρόγραμμα. Δεν θα είναι ομαδικό. Ναι, οπότε ξεκινάμε ναι. Ο καθένας μόνος. Ο καθένας μόνος. Οπότε εκεί πέρα λοιπόν οι παρέες που έχουν δημιουργηθεί, εκεί λοιπόν θα γίνει το σκηνικό. Εκεί λοιπόν η παρέα των κόκκινων θα παραμείνει σφιχτά. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι η έκπληξη της εβδομάδος για μένα και όλων των επεισοδίων της εβδομάδας που πέρασε ήταν ο Σημακόπουλος, ο οποίος κέρδισε τη συμπάθεια του κόσμου πάρα πολύ, λέγοντας για το χαμό του αδερφού του, ναι. Κλαίγοντας για την ήττα του στο, στο αγώνισμα. Ναι, και η προσπάθειά του να τελικά δεν πήρε το έπαθλο επικοινωνίας, να επικοινωνήσει με την οικογένειά του τώρα το Πάσχα. Και συγκινήθηκε πάρα πολύ, βέβαια και άλλα παιδιά συγκινήθηκαν. Και εδώ να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλο αυτό υπόθηκε για τον αδελφό του κτλ. Όχι για να συγκινήσει τον κόσμο. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να συμβεί και το ήξερε και ο ίδιος. Mm-hmm. Γιατί αυτό έγινε στην τελευταία μέρα που το είδαμε. Που σημαίνει αυτό είναι μια μέρα μετά. Όταν τελειώνει η ιστορία της Τρίτης, για 90 λεπτά μόνο ψηφίζει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ λοιπόν να πούμε ότι αυτά τα 90 λεπτά εν τέλει βγήκε στο ίντερνετικά ότι ο Ακούν και ο Σκάι μαζί βγάζουν έσοδα περίπου στα 300-350 χιλιάρικα. 300-350 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Στα 90 λεπτά. Μάλιστα. Γράψτε εβδομάδες, πόσες εβδομάδες είναι. Γράψτε λοιπόν από 300 χιλιάρικα στο λόγο μέσο όρο, να σας βάλω 250, αν θέλετε, ότι δεν είχαμε πολύ ψηλά τέτοια κάποιες στιγμές. Να βάλουμε μέσω όρο 250 χιλιάρικα. Εγώ δεν σας λέω 350 χιλιάρικα. Συγγνώμη, στον Τζέσον Ντερούλο που έδωσε 350 χιλιάρικα ήταν μια ψηφοφορία. Ναι, μωρέ, σκασίλα. Ναι. Λοιπόν, και έρχομαι και ρωτάω τώρα εγώ, έχετε συνειδητοποιήσει γιατί πακέτο οικονομικό μιλάμε. Έχετε συνειδητοποιήσει. Καθίστε εσείς, να χτυπιέστε. Ναι, έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο Sky αυτή τη στιγμή, όταν παίζει το survivor αυτές τις τρεις μέρες, είναι τέσσερις μέρες, πάει περπατώντας. Δεν τον ενδιαφέρει αν τα άλλα προγράμματα θα πάνε κατά διαόλου. Και αν αντέχει την Αντελίνα με το 3,5% και 2,5% το αντέχει και το Survivor μέσα. Εάν αυτή τη στιγμή το Love It κάνει αυτά τα νούμερα που κάνει, είναι κατά του Survivor. Και χαμηλά δηλαδή, είναι. Βέβαια. Ναι, και χαμηλά είναι. Και αυτό βέβαια έρχεται τώρα για να φέρει τρομερές αλλαγές στο πρόγραμμα του Sky την επόμενη σεζόν. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία και λέει το εξής, ότι το Big Brother στην ουσία την παραγωγή του θα την αναλάβει. Ο Ακούν. Ναι, ο Ατζούν και παρουσιαστής Ακούν λένε... Ακούν ή Ατζούν. Ατζούν το λένε. Ακούν διαβάζεται στα αγγλικά, ναι. Αλλά Ατζούν το λένε. Δεν έχει σημασία. Παρουσιαστής στο Big Brother ξέρεις θα είναι. Τσαλίκης. Πάει ο... Και η Κακαβά θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Α, θα μπει. Ναι, μπαίνει, θα βάλουν τρεις δημοσιογράφους μέσα, όχι δημοσιογράφους, θα βάλουν τρεις σχολιαστές μέσα. Ναι. Ο ένας είναι, η μία είναι η Ναταλή Κακαβά, ο άλλος είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ψάχνουν τον τρίτο. Είναι αυτοί που ήρθανε πέρυσι. Ναι, είναι αυτοί που ναι, τσεκάρανε ναι, και... Ήταν τα ναι. Κολυτάρια και οι Πολυνατόλοι και τα λοιπά. Ναι. Αρχηγός. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν η Πολυνατόλη θα μπορεί να έχει το πάνω χέρι όπως το είχε στα προηγούμενα στο House of Fame που έχει τώρα και στο Big Brother 2. Γιατί ο Τούρκος θα βάλει κάποιους όρους και κανόνες. Ναι, που δεν είχε το Big Brother, που είχε γίνει πουτάνα το Big Brother τελείως. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, ο Τούρκος 59 του Sky, χάρη στο Survivor για μία φορά ακόμα. Να σου υπενθυμίσω ότι το πρώτο Survivor ήταν που τον έβαλε για τα καλά στην ελληνική αγορά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τώρα λοιπόν το πέμπτο, ποιο είναι αυτό, το τέταρτο, πέμπτο είναι τέταρτο. Το τέταρτο. Ναι, τέταρτο είναι. Λοιπόν, φανταστείτε τι να γίνει. Το Survivor το επόμενο που θα έρθει θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό, θα είναι μα που φαίνεται των Stars. Α, μάλιστα. Τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, ας αφήσουμε το μέλλον και ας πάμε πάλι πίσω στα παιδιά στην όλη ιστορία και να πούμε λοιπόν ότι πάρα πολύ έξυπνα θα αρχίσει να κονταλοξυπείται όλος ο κόσμος εκεί πέρα μέσα για να μπορούν τηλεφωνικά να βγάζουν τα λεφτά αυτά που βγάζουν και μάλιστα αυτό που λένε εσωτερικά είναι ότι θέλουν να σπάσουν το ρεκόρ, θέλουν να φτάσουν 500.000 σε μια τηλεφωνική βραδιά. Όσο λίγο στέουν οι παίκτες, θα υπάρχει και πολύ φανατισμό. Προς το τελικό θα ανέβουν τα πακέτα. Δηλαδή θα φτάσουν στα 500.000 ευρώ. Καθίστε τώρα εσείς εκεί πέρα να χτυπιέστε ότι ο εκείνο που ο τριαντάφυλλο το άλλο, που ο εκείνο το άλλο που στηρίζει ο τριαντάφυλλο, που στηρίζει εκείνο, που στηρίζει τον άλλο. Καθίστε εκεί και ψηφίστε εκεί πέρα κάτω να δείτε τι ωραία που θα είναι. Να πάρει τα 500 χιλιαρικά και ο άλλο
να είναι καλά και ο Λαφούζο, θα πάρει κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού. Γιατί να δούμε λίγο. Γιατί... Και αυτό που φάει την πείνα την αυτή θα πάρει 100 χιλιάρικα στο τέλο σε όλη την κακοκαιρία. Καλά, ο Διαντάφλο θα έχει πάρει χοντρότερο ή άλλο. Ναι. Ο Πόντιο είναι ο Άτυχο. 500 ευρώ την εβδομάδα πρέπει. Νομίζω 8 χιλιάρικα το μήνα. 8 χιλιάρικα το μήνα. Κάτσε, περίμενε. Είναι 5, ήταν 5 μήνε μέσα. Ναι. 840 λίγα είναι. Δεν είναι 8 χιλιάρικα, είναι 500 ευρώ την εβδομάδα. Α, μόνο. Ναι, είναι 2.000 το. 2.000. Δηλαδή 10 χιλιάρικα. Εντάξει, αν τα ακούς έτσι δεν είναι και λίγα λεφτά 10 χιλιάρικα, αλλά με αυτά που περάσαν παιδιά και περνάνε, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ούτε με 100 δεν πήγε. Εγώ πιστεύω ότι τώρα θα καταλάβει και ο Κώστας τα λάθη που έκανε, γιατί πήγαινε στην κόκκινη ομάδα που εγώ για την κόκκινη ομάδα που θα γίνει αυτό. Μετά πήγε στην εγώ για την μπλε ομάδα που θα γίνει αυτό. Ε, άσε μας, άνθρωπέ μου. Εντάξει, γελιοποίηση του κερατά. Λοιπόν, ένα γελιοποίηση του κερατά ήταν. Δεν πειράζει, απέναντι στα παιδάκια. Εντάξει, αυτό του λέγανε χθες ένα μόλι πάνε τα παιδάκια κτλ. Αυτό ήθελε να μείνει εκεί πέρα, δεν ήθελε τα παιδάκια του. Τα παιδάκια θα δουλεύουν μια ζωή. Ήθελε να μείνει λίγο παραπάνω. Κακία και εσύ αμέσως πάνε τα παιδάκια του. Εγώ θυμήθηκα το μωράκι. Μπαμπά, γυρνά πίσω. Μπαμπά, όχι μπαμπά. Ναι, ναι. Είχε διαφορά. Τέλος πάντων, εντάξει, και αυτή η Μαλέσκου χθες. Τι έκανε πάλι. Το κλάμα που έβαλε γιατί κλαίγανε οι άλλοι. Συγκινημένη και αυτή. Τι σοβαρά. Ναι, αυτό δεν το έχασα. Συγγνώμη. Ναι, συγκινήθηκε επειδή συγκινήθηκαν οι παίχτες στο Survivor. Ναι, ναι, συγκίνηση μεγάλη. Δηλαδή, δεν μπορούσε. Δηλαδή, πραγματικά το κορίτσι αυτό συγκινήθηκε πάρα πολύ. Έλεγε μέσα τη άρεσε να ήσουν κανένα δάκρυα να πάρουμε κανένα δύο. Πλάκα-πλάκα όμω. Ναι. Θα πάρουμε τρεις μονάδες παραπάνω. Ναι, πλάκα-πλάκα το κλάμα. Πέρασε το ευτυχείτε. Το ευτυχείτε το πέρασε. Μια-δύο μέρες, ναι. Εντάξει, Survivor είναι αυτό. Λογικό είναι. Κοίταξε. Είπε στο ευτυχείτε και θυμήθηκα το Λιάγκα που έχει πάει άπατος. Και άπατος. Το ευτυχείτε δεν κόβουν αυτές τις μέρες, δεν τους κόβουν καθόλου. Βάζουν όλη την εκπομπή. Δεν ξέρω γιατί. Και κάνει ελάχιστα views. Κάτι 1000 views, κάτι 500 views. Δεν κόβουν καθόλου αποσπάσματα στο Open TV. Το Open TV έχει σοβαρά προβλήματα. Όχι, έχει σοβαρά προβλήματα το Open TV. Ο Κοκλώνης αποχώρησε οριστικά. Ναι, η καινούριο ξέρουμε όμως ότι ήταν και κολλητάρι του Κοκλώνη. Μπάσκετ, σαμποτάρουνε, γιατί κάτι μου είναι, πάει καλά. Είναι συμπαραγωγή, δεν είναι παραγωγή του Κοκλώνη. Είναι ναι. Συμπαραγωγή. Mm-hmm. Απλά είδα ένα φιλαράκο μου που είχε άμεση σχέση με το Open. Είχα βγει στο Art έξω να κάνω τσιγάρο και παίρνει ένα φίλο μου. Αγαλιέ, φιλιά, κακό. Εντάξει, αυτό ήταν εμβολιασμένο. Λοιπόν, και του τι κάνει εσύ και τα λοιπά, μου λέει: Να σου πω νέα. Λέω, τι νέα έχεις. Μου λέει, της Πόπης ο Κάγκελο γίνεται μέσα εκεί. Ναι. Για το Open. Ναι. Λέω, σοβαρά μιλάς. Μου λέει, κοίτα ναι. Που για να μου τα πεις πριν να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Ακούς, λέω, σοβαρά μιλάς. Ναι. Μου λέει, ναι, μου λέει, σοβαρό το θέμα. Περιμένουμε τώρα απολύσεις και θα είναι πολλές οι απολύσεις. Ναι, ναι, αυτό το διάβασα. Περιμένουμε, λέει, να πούμε, να δούμε τώρα τι θα γίνει με τις παραγωγές, λέει, γιατί άμα λέει οριστικοποιηθεί, γιατί λέει, αυτοί λένε μέσα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αλλά λέει, άμα οριστικοποιηθεί, να δούμε πώς θα ξεμείνουν μέσα. Η αποχώρηση ενός του Κοκλώνη. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι ο Θέμης Μάλης θα κάνει το μεγάλο λάθος να παραμείνει στο Open. Γιατί το λες αυτό. Θα παραμείνει στο Open γιατί έχει καινούριο για να υπερασπιστεί. Έχει συμβόλαιο. Καινούριο για να υπερασπιστεί για να μην πάει στράφη όλη αυτή η διαδικασία. Θα κάτσει εκεί. Ο Μάλης έχει τη διεύθυνση ψυχολογικών προγραμμάτων. Οπότε λοιπόν θα κάτσει να υπερασπιστεί το ρόλο του αυτόν και θα του δώσουν μεγαλύτερο ρόλο. Ότι mm-hmm. ξέρει κάτι, πάρει το παιχνίδι, φτιάξει άλλη μια εκπομπή, κάνε κάτι. Οπότε λοιπόν θα τον επίσουν με αυτόν τον τρόπο και θα είναι το ολέθριο σφάλμα του Θέμη Μάλη. Γιατί? Αυτό. Γιατί, κουκλά μου, πήγαν στο πω λαϊκά, ότι με πορδέζα δεν είναι βάφη αυγά. Αλλά εντάξει, και πήγαν στο πω κανονικά. Αλλά κοίταξε να σου πω. Λεφτά δεν υπάρχουν. Εδώ αυτή τη στιγμή το Open ψάχνει να βρει μέγα χορηγούς για να μπορέσει να φτιάξει prime time zone. Ναι. Φαντάσου. Που σε prime time zone δεν βάζει μέγα χορηγούς. Θεωρείς ότι έπρεπε να πάει στο Mega, ας πούμε. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάει με τον Κοκλώνη. Mm-hmm. Θα έπρεπε να πάει με τον Κοκλώνη. Ο Κοκλώνης αυτή τη στιγμή είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός όπου αργά ή γρήγορα θα αγοράσει το Open. Ναι. Αργά ή γρήγορα θα αγοράσει το Open. Και αν δεν αγοράσει το Open. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια άδεια που αιωρείται και αν πάρθει αυτή, γιατί ένα team λέει επιχειρηματιών θέλει λέει, να διεκδικήσει αυτή την άδεια να την πάρει. Εάν λοιπόν γίνει αυτό, από πίσω από αυτή την ιστορία θα είναι ο Κοκλώνης. Αλλά ο Κοκλώνης αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει το ακατόρθωτο να έχει δίπλα του τα δύο μεγάλα ονόματα αυτή τη στιγμή που κυριαρχούν στα media. Βαρδινογιάννη Μαρινάκη.
Ναι. Σιγά μην πάει να πάρει κανάλι. Ας αφήσει ο επιχειρηματία να το πάρουν μόνοι τους. Λοιπόν, επειδή είναι έξυπνος, δεν θα πάει να πάρει κανάλι. Να δώσει ένα τεράστιο πακέτο χρημάτων. Ναι, πόσο μάλλον τώρα που η αγορά. Όχι μόνο είναι... αυτό. Ότι καλύτερα να ρίχνει τις παραγωγές του και να παίρνουν τα κανάλια και να αγοράζουν πράγματα, παρά να πληρώνει ένα κανάλι. Γιατί ξέρει το κανάλι, το μαύρο του στοιχίζει να πούμε αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ η ώρα. Βέβαια. Το μαύρο του. Ναι. Δηλαδή για να ρίξει μαύρο, να μην παίζει τίποτα, θέλει 1000 ευρώ την ώρα. Κατάλαβε, δηλαδή δεν είναι αστείο αυτό. Οπότε λοιπόν εδώ θα πρέπει ο Θέμης μάλιστα να προσέξει ιδιαίτερα, γιατί αυτή τη στιγμή το μέλλον στις παραγωγές, στις ελληνικές παραγωγές, αρέσει δεν αρέσει, είναι κοκλώνεις. Και ξέρετε κάτι, εγώ προσωπικά, σας το λέω για μια φορά ακόμα, με τον άνθρωπο, άντε να τον έχω δει μια φορά στο παρελθόν, έχουμε πει ένα γεια. Δεν το έχω καμία σχέση μαζί του, ούτε πρόκειται να έχω σχέση μαζί του, γιατί ούτως ή άλλως είναι ο Μπούτος εκεί, εγώ που είναι ο Μπούτος, εγώ δεν περνάω ούτε απ' έξω. Έχεις πει τα καλύτερα κι εσύ, ναι. Μιλάς κι εσύ. Ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, ότι εγώ τα λέω. Και άκουσα να σου πω, με αυτή την εκπομπή με το GR Express έχω καταφέρει το κατόρθωτο. Να κλείσω όλες τις πόρτες. Από το Βαγγέλα μέχρι όπου θέλεις. Καλά που είμαι 30 χρόνια στο ART και αυτή η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Πάλι καλά δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά για φανταστείτε το κοκλόνι τι μαγιά έχει κάνει, ότι πήρε όλα τα παιδιά τα οποία είχαν μείνει άνεργα. Πήρε να πούμε όποιον κόσμο έμεινε στην απέξω. Ο Μπούτος, τον διώξαμε με κοτσές από το ΜΕ και το μάζεψε ο Κοκλώνης. Η Γκαγκάκη, τι μάζεψε. Με προϋπηρεσίες τρομερές. Μέγκα, Αντένα κτλ. Κτλ. Παιδιά τα οποία, επειδή μου είχαν τρομερή εμπειρία, τα μάζεψε και ορίστε το αποτέλεσμα. Βγάζει τρομερές παραγωγές. Γι' αυτό λοιπόν Θέμη Μάλι, εάν αποχωρήσει οριστικά και μετάκλητα ο Κοκλώνης, που έχει φύγει χθες ο άνθρωπος, φύγε και εσύ, αγόρι μου. Μην κάτσε να το παίξει διευθύνσεις εκεί, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τώρα εγώ φαντάζομαι το Θέμη Μάλι, ας πούμε, να επιστρέψει στο Σταρ. Θεμής Μάλης τότε στο Star ήταν μπροστά από τις κάμερες, έτσι. Και μπροστά και πίσω, έκανε το λάσο ζουρελά. Τώρα γιατί επέλεξε μόνο από πίσω. Ο Θεμής, γιατί είναι έξυπνος. Δεν βγαίνει. Υποθέτω όμως ότι όταν βγεις μπροστά στην κάμερα, θα ήθελε να κάνει και κάτι δικό σου, έτσι. Ο Θεμής δεν υπήρξε ποτέ μαλάκας. Mm. Θα μου πεις ότι είναι μπροστά, είναι μαλάκας, θα δηλαδή, δείχνω μαλάκας, όχι. Ο Θεμής έκανε μια εκπομπή με την Τριφίδου, mm-hmm. με την Ελεάνα. Ναι. Ένα ωραίο δίδυμο και κάνετε εκπομπή λα σουσουρελά. Για μένα αυτή η εκπομπή άξιζε πάρα πολλά. Mm-hmm. Εντάξει, ήμασταν μαζί στο Σταρ τότε και το ζούσα και το βιώνα γιατί τελείωνε αυτή η εκπομπή και ξεκινάγα μετά από λίγο εμείς. Είχαμε το δελτίο ειδήσεων ανάμεσά μας. Λοιπόν, το λα σουσουρελά ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή. Είναι ένα παιδί το οποίο τον βλέπεις ότι έχει τρομερές ιδέες κτλ. Έκαναν πράγματα και να σου πω δε ότι η εποχή εκείνη με Θόδη, με 7 ώρα αυτά ήταν δημιουργήματα του Μάλι. Θυμάσαι κάτι δίσκο που τραγουδούσε. Ναι, ο ναι. Μάλιστα είχε πάει στο στούντιο μέσα και τέτοια. Βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, άλλες εποχές κιόλα. Ναι, ο Θέμης Μάλιστα είναι ένα παιδί το οποίο, ρε παιδί μου, γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, τι έκανε ο Θέμης Μάλιστα. Σου λέει, κοίταξε να δεις. Ποιος είναι ο αρχηγός εδώ πέρα μέσα, αυτός που είναι στο ακουστικό. Ναι, σωστά. Οπότε σου λέει, εγώ για να παίξω δεύτερο ρόλο δεν γίνεται. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν είχε τις ιδέες κτλ., σου λέει, καλύτερα να φτιάξω ρομποτάκια και να βάλω μπροστά και να τα δουλέψω όπως θέλω εγώ. Και το πείραμα αυτό πέτυχε με μια έντονη προσωπικότητα παρουσιάστριας που είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Που η Ελεονόρα δεν τη θα σέβεται εύκολα, μπόρεσε και τα βάλε πέρα με την Ελεονόρα. Από εκεί πέρα, αυτό βάλε πέρα με την Ελεονόρα Μελέτη, όλες οι άλλες είναι απλές οδοντόκρεμες. Απλά πράγματα είναι. Οπότε λοιπόν τώρα βλέπεις ότι πήρε μια Κατερίνα καινούργια η οποία ήταν αποτυχημένη στον Α, έφυγε με κλωτσές από τον Α μέσα και αυτή τη στιγμή στήθηκε ξεκάθαρα από το Θέμη Μάλι. Και την έκανε αυτό που είχε κάνει. Και όπως για να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Καλά, έχει δουλέψει είναι, και η ίδια πολύ. Είναι, ο βασιλιάς της πρωινής ζώνης είναι ο Θέμης Μάλις. Mm-hmm. Για μένα όλοι οι υπόλοιποι είναι ρομποτάκια. Όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Ότι τον βοήθησε πάρα πολύ το Μάλι ότι, με την εξωτερική της εμφάνιση, με το στήσιμό της, με το story κτλ. Ναι, αλλά και η Λεωνόρα Μελέτη είχε εξωτερική εμφάνιση και η Λεωνόρα Μελέτη είχε προσωπική ζωή και η Λεωνόρα Μελέτη είχε πράγματα. Οπότε λοιπόν βλέπεις ότι και τη μία την είχε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά και την άλλη την ανεβάσει πάρα πολύ ναι. ψηλά. Οπότε λοιπόν βασιλιάς και όχι βασίλισσα στην πρωινή ζώνη, κυρίες και κύριοι, ο Θέμης Μάλις. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω προσωπικά καλά τη δουλειά του παιδιού αυτού. Επειδή τώρα μας πήγες και σε ναι. στα παλαιότερα, στο Σταρ, θα ήθελες και έχουν έρθει πολλά μηνύματα ότι αποφεύγεις να σχολιάσεις για Φουρτιώτη, για όλο αυτό που έγινε. Θα ήθελες να ασχοληθούμε καθόλου. Άκουσε.
Βγήκε στο TikTok που μου το στείλε ο Πέτρος Νάζος. Στο Greek TV, καλά, νομίζω είναι. Στο Greek TV, στο TikTok. Είδα μια συνομιλία εμένα μαζί με τον Φουρτιώτη. Αυτή η συνομιλία που έγινε, υπήρχε μια αιτία που τον βγάλαμε στον αέρα. Mm-hmm. Αυτή την αιτία δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα το Star, γιατί δεν την βγάζει στον αέρα. Επειδή δεν υπάρχει αυτό το βίντεο πουθενά, δεν μπορώ να το βρω εγώ. Το Greek TV έχει το βίντεο αυτό, το συγκεκριμένο site, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Greek TV λέγεται. Greek Pavla, κάτω Pavla TV. Νομίζω. Έτσι, ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα μέσα λοιπόν υπάρχει αυτό το βίντεο. Οπότε αυτοί βάλανε ένα μικρό κομμάτι, γιατί στο TikTok δεν μπορεί να βάλει μεγάλο κομμάτι. Του ή άλλω ένα λεπτό θα βάλει, παραπάνω δεν βάζει. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν το επεισόδιο ολόκληρο της εκπομπής Superstar. Εκεί λοιπόν, για να φτάσουμε σε σημείο να του λέω ότι θα έρθω εκεί και θα γίνει το όλο να δεις, κάτι έχει προηγηθεί. Mm-hmm. Αυτό που έχει προηγηθεί, για μένα έπρεπε να βγει τώρα στον αέρα από τη μεριά του Star, που έχουν το υλικό στα χέρια τους. Εγώ δεν το έχω το υλικό στα χέρια μου. Δεν θέλω να μιλήσω, γιατί είναι μια υπόθεση του Star. Δεν είναι υπόθεση δικιά. Εγώ απλά τη διαχειρίστηκα. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό, ήταν η εποχή τέτοια που αυτό ήταν ο τρόπο στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, εάν μπορέσουν να μου στείλουν το βίντεο αυτό, να μου το στείλει το βίντεο αυτό, το συγκεκριμένο με τη συνομιλία ολόκληρη, όχι το κομματάκι αυτό που μπήκε στο TikTok, τότε λοιπόν θα χαρώ πάρα πολύ και τότε θα βγάλω την ομιλία, τη συνομιλία αυτή και τότε θα εξηγήσω ακριβώς τι έγινε. Εάν δεν έχω τα πολιτικά στοιχεία στα χέρια μου, εκεί έδειξα τα χαρτιά. Εκεί έδειξα κάποια χαρτιά. Έτσι. Κάποια τιμολόγια βασικά έδειξα. Λοιπόν. Εάν έχω λοιπόν αυτό το βίντεο που έχεις αποδείξει μέσα, μπορώ να μιλήσω Λέρα, άνετα. Εντάξει, να μιλήσεις, αλλά τώρα και στην κατάσταση που βρίσκεται ο Φουρτιώτης με... Άκουσε, Έλενα, κακουργήματα, μέχρι τώρα, δεν είχα πάρει καμία θέση για το Φουρτιώτη κτλ. Όμως, γνωρίζοντας τον, γνωρίζοντας ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερή έπαρση, γνωρίζοντας πάρα πολλά πράγματα για τον Φουρτιώτη, τον ξέρω από την παιδική του ηλικία, βλέπετε ότι είδατε σε αυτό το βίντεο μέσα που έπαιξε ότι. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σας πω λοιπόν, εμένα προσωπικά, όταν ήμουν στο Ε, δεν είχα πρόβλημα μαζί του, ούτε μου έκανε τίποτα, ούτε μου μίλησε ποτέ καθόλου το παιδί. Ίσα-ίσα ήταν ευγενέστατος απέναντί μου. Mm-hmm. Και γι' αυτό λόγο είχα αποφασίσει να μην μιλάω για τον Φουρτιώτη καθόλου, ας πούμε. Γιατί πραγματικά εγώ ήμουνα κατά τον Φουρτιώτη ούτως ή άλλως. Όταν πήγα εγώ στο Ε, τα μπιναλίκια που είχε φάει από μένα ο Φουρτιώτη ήταν. Πάρα πολλά. Ναι. Όταν μπήκα λοιπόν μέσα, περίμενα ότι θα είχαμε πρόβλημα μεταξύ μας, αλλά δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα και μάλιστα δεν μου αντιμετώπισα τίποτα από τον ίδιο. Χαμογελαστός ήταν και πολύ ιδιαίτερα φιλικός. Και μάλιστα μου λέγανε κάποιοι τεχνικοί από το Open ότι έψιλον τότε, ότι τα μπορούμε πώς μιλάει με σένα έτσι, μόλις έχει μια έπαρση και λοιπόν, με σένα δεν μιλάει. Λέω εντάξει, έχουμε κάτι από το παρελθόν. Το βίντεο που σας λέω που δεν το βγάζει το Star και δεν ξέρω τον λόγο. Λοιπόν, αλλά είναι υπόθεση του Star αυτή, δεν είναι υπόθεση δικιά μου. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως, το οποίο σήμερα το διάβαζα και με στεναχώρησε πάρα πολύ, ήταν η συμπεριφορά του απέναντι στους αστυνομικούς φρουρούς που είχε βάλει η υπηρεσία από τη Γαδά. Ναι, φερόταν λοιπόν, με άσχημα τρόπο. Κάνανε κάποιες αγγελίες στα παιδιά αυτά ότι τους χρησιμοποιούσε ως υπηρέτες, τους έβαζε να πλακώνονται δεξιά και αριστερά, ότι αυτός ο ίδιος πλακωνόταν και μετά τους έλεγε καθαρίστε. Μετά κάποια στιγμή πλακώθηκε μια συνεργάτριά του και ζήτησε από τον αστυνομικό να πάει να την πετάξει έξω. Δηλαδή, πράγματα που ήταν απαράδεκτα. Και οι αστυνομικοί δεν είναι εκεί για να γίνουν δούλοι κανενός, είναι εκεί για να και για το μεροκάματο είναι, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, τα λοιπόν, παιδιά δεν πάνε εκεί για διακοπές. Αυτό με την έπαρση κάποιων τύπων όπως είναι ο Φουρτιώτης, ο οποίος Φουρτιώτης αποδεικνύεται, ρε παιδί μου, ότι εν τέλει ήταν πίσω πολλά πράγματα. Από πολλά, γιατί όπως είχες πει και σε κάποια στιγμή, θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός και ξεπέρασε τα όρια και την πάθηση. Θεώρησε ότι η Ελλάδα είναι. Θεώρησε ότι είναι άτρωτος. Στα παπούτσια του κάτω, ναι. Από κάτω ήταν η Ελλάδα. Και ότι μπορούσε να ποδοπατάει όποιον ήθελε και να κάνει τι θέλει. Έφτασε σε σημείο να πιστεύει ότι βγαίνω στον αέρα, μιλάω και ξαφνικά όλη η Ελλάδα κινείται όπως μιλάω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα το παιδάκι το είχε αυτό από μικρή ηλικία ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εδώ ήταν μάνατζερ της Τζούλιας Αλεξανδράτου και έμπαινε μέσα, ας πούμε, και μας έλεγε: Έχω την πριγκίπισσα, βγάλε την. Και έλεγα: Εγώ δεν θέλω με αυτήν να μιλήσω και δεν γουστάρω εγώ καθόλου. Και ποιος εσύ που θα πεις όχι. Όχι. Κλείστε τα, φύγαμε. θυμάμαι την κατάσταση. Αλλά, παιδιά, δυστυχώς. Δυστυχώς, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι με τρομερά μεγάλο όνομα έχουν αυτή την έπαρση και παίζουν με τις ζωές κάποιων ανθρώπων και κάνουν πράγματα.
Αυτό λοιπόν που έχει ο Φουρτιώτης είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να τον δει ψυχίατρος. Να τον δει ψυχίατρος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την τάση. Να νομίζουν πρέπει να διοικήσουν την Ελλάδα. Έτσι. Γιατί ο Φουρτιώτης πίστευε ότι διοικεί την Ελλάδα. Και δεν μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για ανθρώπους που διοικούν την Ελλάδα. Αυτοί που, έχουν διοικήσει, που διοικούν την Ελλάδα, έχουν ισορροπίες, έχουν πράγματα, έχουν δίπλα τους ανθρώπους, οι οποίοι, δηλαδή οι πολιτικοί, να καταλάβετε, για να μπουν σε μια καρέκλα, να κάτσουν σε μια καρέκλα εξουσίας, δίπλα τους έχουν 20 ανθρώπους, 30 ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, που τους ακούνε προσεκτικά κτλ. Δεν παίρνουν αποφάσεις έτσι. Δηλαδή οι πολιτικοί, είτε πετυχημένοι, είτε αποτυχημένοι, είτε οτιδήποτε, δηλαδή όποιον για να βάλεις πολιτικό, ας εξαιρέσουμε τη Χρυσή Αυγή, από οποιοδήποτε κόμμα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι τους. Έχουν επιστήμονες δίπλα τους, έχουν ανθρώπους κτλ. Λοιπόν, δεν διοικείται έτσι απλά. Δεν είναι οι 300 του Λεωνίδα που έχουν πάει στη Βουλή. Είναι και οι άνθρωποι που είναι γύρω τους και τους βοηθούν πάρα πολύ έτσι ώστε να κάνουν πράγματα. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, αυτά γίνονται. Στην περίπτωση όμως της τηλεόρασης, όπου έχετε ένας Φουρτιώτης και βγαίνει και νομίζει ότι επειδή έκανε ένα 20% και επειδή γονάτισε η ελληνική σόουμπις, η οποία. Ποια είναι η ελληνική σόουμπις? Δηλαδή είναι μια ξεφτυλοξεφτήλα κατάσταση. Δείτε ποιοι είμαστε στις σόουμπις μέσα και βγάλετε συμπέρασμα. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δείτε ποιοι είμαστε σόουμπις. Δείτε λοιπόν ποια είναι η ελληνική σόουμπις. Καλά, τώρα ούτως ή άλλως στην κατάσταση που είμαστε λόγω κορονοϊού δεν υπάρχει σόουμπις γιατί μωρέ, εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Εσύ, Έλενα. Τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Εσύ, Έλενα. Ανοίγεις να διαβάσεις ένα site, να πούμε, για να περάσει η ώρα. Δεν βλέπεις τα ίδια και τα ίδια νόματα. Δεν βλέπεις τα ίδια και τα ίδια νόματα. Βλέπεις τι ξεφτύλες. Βγαίνει η άλλη και λέει: ήμουνα έγκυος, λέει, και πήρα 30 κιλά και τώρα κάνω γυμναστική να τα χάσω. Και γράφει ο άλλος: κάνει γυμναστική να τα χάσει. Το κορίτσι που κοίτα. Κάτσε, ρε, κόπανε. Αυτό είναι η ελληνική σου ομπής, να μου πει για μια εξαφανισμένη, η οποία δεν την ξέρει τη μάνα της πια. Δεν τη θυμάται κανένα, λέει το όνομά της και λέει: γεια, δεν λέω το όνομά της επίτηδες. Γιατί είναι φυσικογεννημένο το παιδάκι της. Λοιπόν. Και τη βάζετε εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή τι, βγαίνει ο άλλος και λέει, βγαίνει, απρόσεξε, βγαίνει τώρα από το πουθενά, η άλλη, πώς τη λένε, η Ναθαναήλ. Η Ανίτα. Όχι, η Ανίτα λέγεται. Ανίτα, Ναθαναήλ, ναι. Ναι, Ανίτα Ναθαναήλ. Ναι, είναι παλιά, που έβγαινε στην τηλεόραση παλιά. Ναι, η Ξανθιά. Και λέει για τον Τριαντάφυλλο, γράφει μια μαλακία για τον Τριαντάφυλλο στα social media, τον παίζουν όλοι τα site. Καθίστε ρε παιδιά, τι κάνει η κοπέλα. Είναι οικοκυρικά. Είναι σπίτι, σε πλένει πιάτα. Και έγραψε μια μαλακία. Δεν κατάλαβα που το βάζετε. Συγγνώμη, δηλαδή, λέω ψέματα. Αυτή δεν έπαιζε ξένα reality παλιά οι γυναίκες. Ναι, μόλι, ναι. Οι γυναίκες δεν πράγμα. Ναι. Τώρα όμως κάνει οικοκυρικά η κοπέλα. Δηλαδή είναι στην κουζίνα, φτιάχνει ωραίο παστίτσιο κτλ. Έγραψε μαλακία για τον Τριαντάφυλλο και το βάζουν τώρα όλοι. Αυτό είναι η ελληνική σοουμπίζ. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό είναι η ελληνική σοουμπίζ. Συγγνώμη, εδώ στήθηκε ολόκληρο Big Brother για τον Παπαδόπουλο που έγραφε κάποια tweets, για την Κακαβά που έγραφε κάποια tweets, δηλαδή επειδή γράφανε τα tweets, κανονικά είναι μέλη στο Big Brother, στο τέτοιο. Άκουσε, ναι. Ο Παπαδόπουλος είναι ένας τραγουδιστής που δικαίως να μιλήσει. Ναι. Και βγάζει και επιτυχίες ακόμα και τώρα, ας πούμε. Okay, η Ναταλή το καλοκαίρι όλο έπαιζε μπάλα στην τηλεόραση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μας αρέσει. Ναι, αλλά θέλω να μου λες για τα tweets. Okay, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν. Ναι, αλλά έτσι. Από ενεργά άτομα, όχι ανενεργά. Ναι, η Ναθαναήλ είναι σπίτι, κάνει οικοκυρικά εδώ και κάτι χρόνια. Και ξαφνικά με τη βγάζει επειδή είπε για τον Τριαντάφυλλο, το βγάζει έξω. Λοιπόν, βγαίνει ο κάθε Κοπανίδης και μιλάει. Δηλαδή, ακούς τον άλλον, ας πούμε, και λέει: ο Τάδε είναι πολύ μαλάκας. Ένα ξεχασμένος. Επειδή τον είπε μαλάκα, ξανά μαλάκα. Ο Τάδε είπε ότι είναι μαλάκας ο άλλος. Ρε αγόρι μου, θέλει να πει μαλάκα το ρακιτζί. Πες τον εσύ. Τι βάζει τον άλλο να το πει ότι είναι μαλάκας. Πες τον εσύ ο ίδιος. Έχεις τους όρχες να το κάνεις. Κάντο. Γιατί μ' αρέσει, ας πούμε, το άλλο. Έφαγε πολύ πινελίκη ο Αλέξης Παπάς. Κρίμα το παλικάρι. Δείτε τι του γράφανε. Και τα βγάζουν όλα ένα πατέρα. Κάτσε, τι κρίμα το παλικάρι και τα βγάζεις. Δηλαδή με δουλεύεις. Λοιπόν, για ποια σόμπις μιλάμε. Για ποια σόμπις μιλάμε. Δεν υπάρχει σόμπις στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει αυτό προπολού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε όλοι μας που ασχολούμαστε με την ιστορία αυτή. Εμείς, κοιτάξτε, το GR Express είναι μια σχολιαστική εκπομπή στο YouTube
και μια σχολιαστική εκπομπή στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση είναι και μουσική εκπομπή ταυτόχρονα. Να σου πω κάτι, επειδή είπες για showbiz, ειλικρινά παλαιότερα, όταν υπήρχαν ας πούμε κάποια πρόσωπα που όντως ήταν λαμπερά, δηλαδή έβλεπες ωραία μοντέλα, έβλεπες ωραίες παρουσιάστριες, υπήρχε ας πούμε αυτή, όχι μακάρι να ήμουν σαν αυτή. Τώρα πια έχουν γίνει όλα έτσι, άσε που με τα φίλτρα, με όλα τα αυτά, όλες είναι θεές, αλλά βλέπεις και κάποια άτομα που όπως λέει και ένας νόσμος είναι σαν ντομάτες και ξαφνικά η θεά τάδε. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει ρε παιδί μου η λάμψη που υπήρχε παλαιότερα, δηλαδή ας το δεις πέρα από τη δουλειά τους και σαν εμφάνιση. Η showbiz είναι και μια ωραία εμφάνιση. Ρε εσύ Έλενα, για ποια εμφάνιση μου μιλάς? Εδώ λέει πήγε η Κορομιλά και έκανε το εμβόλιο. Να ένας τίτλος. Η Κορομιλά έκανε εμβόλιο. Η Τατιάνα Στεφανίδου είπε στον αέρα ότι θα πάει να κάνει το εμβόλιο. Δεν μας σχέζεται ρε. Όχι, θα πάει να κάνει το εμβόλιο. Δεν είναι σοβαρή είδηση, ναι. 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 Δηλαδή πραγματικά σου μιλάω, είναι ξεφτυλοξεφτύλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπεις τα lifestyle site και λες αμάν Παναγιά μου τι είναι αυτό το πράγμα να πω. Σοβαρή δουλειά κάνουν ελάχιστοι. Και όταν κάνουν σοβαρή δουλειά αυτή η ελάχιστη, τους παίρνουν τα κείμενα από μέσα και τα κάνουν ξεφτύλα. Παιδιά, γι' αυτό και δεν διαβάζω, συγγνώμη, ναι. Διαβάζω ένα site, δεν από ποιο site είναι, και λέει εμείς είμαστε πρώτοι που βγάζουμε τις ειδήσεις κτλ. Και διαβάζεις από κάτω. Η είδηση τάδε από τον Άσο. Η είδηση τάδε από το τάδε. Η είδηση τάδε από το τάδε. Η είδηση τάδε από το Ζάπι. Η είδηση τάδε από το Μελά. Η είδηση τάδε από το. Ποιο πρώτο είσαι ρε Κοπανίδη? Ποιο πρώτο είσαι ρε Κοπανίδη που όλα είναι από διαφορετικά site και τα βάζεις μέσα και εμείς είμαστε πρώτοι? Πού είναι, επειδή μετά σχολιάζει αυτό. Εκείνο πάει έτσι και εκείνο και εκείνο. Ναι, αφού έχει μαζέψει όλα αυτά. Εμείς εδώ τουλάχιστον δεν λέμε είμαστε πρώτοι. Εμείς λέμε ψάχνουμε ό,τι βλέπουμε γύρω-γύρω. Έχουμε την εμπειρία και τους ανθρώπους. Συνομιλούμε και ψάχνουμε το ρεπορτάζ και βάζουμε. Συγγνώμη, και βράζουμε από την δική μας οπτική γωνία τα πράγματα. Σταμάτα, παιδί μου, να μιλήσω λίγο. Όχι, λέω γιατί δεν τελειώσα αυτό που είναι βασικό κομμάτι. Λέω πώς βγάζουμε την είδηση και θέλω να σταματήσω. Όχι πώς βγάζεις μόνο την είδηση, άλλο σου λέω, επειδή και από πριν προσπαθούσα να μιλήσω, σου εξηγώ ότι γι' αυτό το λόγο και εμείς, όταν κάνουμε, τώρα που κάνουμε μια εκπομπή showbiz, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις κάποια θέματα γιατί τα περισσότερα είναι ανούσια. Αυτό ήθελα να σου πω. Βέβαια. Δεν θα ασχολούμαι με πλακίες. Θα μου πεις τώρα, μα ασχολείσαι με το Survivor. Ναι, ασχολούμαι γιατί έχει πλάκα. Ασχολούμαι γιατί περνάει η ώρα μας ευχάριστα και τα ωραία. Μιλάμε και λέμε πράγματα τα οποία βέβαια τονίζω συνέχεια. Προσέξτε, μην μπορώνεστε με τους παίκτες. Μόλις βγουν έξω δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι άλλο παιχνίδι. Ο παπάς, ας πούμε, γύρισε και είπε ότι παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα. Φεύγω τώρα με όλους φίλους. Ναι, βέβαια. Έτσι. Όποιος βγαίνει έξω με όλους φίλους. Όταν μαζευτήκανε. Τώρα είπα όλους φίλους για αυτό το θυμίδα. Όταν μαζευτήκανε στο σπίτι του. Του Καλίδη. Όχι του Καλίδη. Στο σπίτι του τέτοιου μωρέ με τα κοσμήματα. Πώς λέγεται. Α, του Κονδυλάτου. Του Κονδυλάτου. Στο Ζούλια, το σπίτι που είχαν μαζευτεί. Ναι, ναι. Έλειπε η Άμι Γιάμι, μου φαίνεται. Νομίζω δεν ήταν. Ναι, δεν νομίζω. Ήταν. Οπότε λοιπόν δεν είναι όλοι φίλοι. ναι, να τα λέμε αυτά. Περίμενε, Άμι Γιάμι και Καλαμία που ήταν νομίζω στη. Δεν θυμάμαι. Καλά, η Σαλαγκούδη είναι Θεσσαλονίκη νομίζω. Και η Σοφία. Αλλά ναι. Ο Κονδυλάτος με Σαλαγκούδη έτσι καλώς έπρεπε. Ναι, ναι. Η Σαλαγκούδη έλειπε, η Άμι Γιάμι έλειπε και η Σοφία πρέπει να έλειπε, μου φαίνεται. Και η Σοφία επαρχία είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν απλό ότι αυτή τη στιγμή η showbiz δεν υπάρχει. Έχουμε ξεφτυλοξεφτύλα ειδήσεις. Δηλαδή, βάζει είδηση ο άλλος, ας πούμε, είπε στην τηλεόραση ότι είπε, ναι, εχθές εγώ δεν είδα survivor. Είδηση. Δεν είδε survivor. Η τάδε ή ο τάδε, ας πούμε. Αυτό με τα εμβόλια πρέπει να σταματήσει η ιστορία, ε. Εντάξει. Πρόμο και τα εμβόλια τα κάνουμε διαφορετικά. Όχι από την ξεφτύλα. Έκανε καλό μιλά, λέει εμβόλιο, στα τέτοια μας. Μα είναι δυνατόν. Δεν το μιλά. Να κλείσει και σε κανένα ραντεβού και αυτό τώρα. Ήρθε η σειρά εγώ, μου. Εγώ, παιδιά, θα αργήσω, παιδιά. Το λέω να το ξέρετε. Εγώ, ναι, ήρθε η σειρά μου τώρα. Με το Άστρα, Ζένεκα. Δεν ξέρω. Εγώ, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ πάντως είμαι. Να το κάνουν οι άλλοι πρώτα. Προς το παρόν, εμβόλιο δεν κάνω. Σελφ-τεστ έχω κάνει. Κάνω συνέχεια σελφ-τεστ. Έκανα και rapid test, τα έκανα όλα αυτά τα τεστ, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν τουλάχιστον. Η νεολαία λέει τουλάχιστον. Χαμός, τριαντάριδες για το AstraZeneca. Ναι, μακάρι. Θα περιμένουμε. Μακάρι, να πάνε τα παιδιά, να πάνε όλα να κάνουν πολλά, να πάτε παιδιά να κάνετε πολλά AstraZeneca. Να μείνουν μετά, τα υπόλοιπα σε εμάς. Να μείνουν σε εμάς, ναι, ναι. Ο άλλος, ο Λίγκρης, έκανε το εμβόλιο χθες. AstraZeneca. Και του λένε. Άκουσε, έχεις λέει Pfizer, AstraZeneca και Moderna. Και τι διάλεξε, το AstraZeneca. Το AstraZeneca διάλεξε. Σοβαρά μιλάτε. Εσύ το άλλο το, πώς είναι, πώς είναι το Moderna, Pfizer, είναι το καλύτερο. Όχι, το άλλο το Moderna. Α, Moderna. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο.
Τι λέω, εσύ άφησε αυτό. Μου λένε, λέω, τι να σου πω, ρε, λέω να πούμε. Έλεος πια. Έλεος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε καταρχήν να σα πω ότι έχουμε πάρα πολλά να σα πούμε. Πρώτα ο Θεός να έχουμε τη δικιά μας τις επόμενες μέρες. Τώρα πλέον είμαστε πιο ελεύθεροι, είμαστε πιο άνετοι. Είδατε ότι πίσω όταν ξεκίνησαμε να μιλάμε ήταν μέρα, τώρα έχει νυχτώσει. Βέβαια πίσω, να σα πω ότι δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στη Βενετία, έτσι, μην κάνετε λάθος. Είναι η γέφυρα Καλατράβα. Άλλη ώρα η Βενετία, άλλη ώρα η Ελλάδα. Λοιπόν, πίσω μας. Έχουμε και εμείς την καινούρια τη γέφυρα Καλατράβα στην παραλιακή. Ναι, ναι, τύπου, τύπου Καλατράβα. τύπου Καλατράβα. Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι θα βάζουμε βίντεο καθημερινά. Σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη. Να σας πούμε καλή Ανάσταση, αλλά να είστε σίγουροι ότι... Καλή Ανάσταση, θα τα ξαναπούμε. Ναι, αυτό που για να πω. Να είστε σίγουροι, θα βγάλουμε και άλλα βίντεο. Μάλιστα, σκέφτομαι αύριο να βγάλουμε πάλι βίντεο Μεγάλη Παρασκευή, ωραία, αλλά προς το βραδάκι θα είναι, οπότε δεν θα είναι το μεσημέρι που θα βγει ο επιτάφης κλπ. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Έτσι, αλλά το βραδάκι όμως θα βγάλουμε βίντεο. Επίσης. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, απόγευμα δεν θα βγει ο επιτάφης. Ναι, απόγευμα. Α, λέω μήπως άλλαξε πάλι όπως την Ανάσταση πήγε. Για να σου πει μια ώρα. Μεσημέρι, γι' αυτό. Επίσης, είμαι σε τρομερή σκέψη αν θα κάνουμε εκπομπή live το Σάββατο προς Κυριακή του Πάσχα. Επειδή είναι 10 η ώρα πρέπει να είμαστε σπίτι μας όλοι. 9 η ώρα είναι η Ανάσταση. Ναι, το ξέρω, αυτό λέω. Ναι. Εάν έρθουμε νωρίς από εκεί και τα λοιπά, πάντως στην Κυριακή του Πάσχα θα κάνουμε σίγουρα 1000%. Δεν υπάρχει survivor, θα ξεκινήσουμε και πολύ νωρίτερα. Θα ξεκινήσουμε από τις 11 η ώρα, από τις 10.30. Θα ξεκινήσουμε άνετα και θα το πάμε όσο θέλουμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε λοιπόν στο τέλος το σημερινό μας βίντεο. Μην ξεχάσετε subscribe. Μην ξεχάσετε πολλά σχόλια βάσει αυτών που έχουμε πει. Πείτε ό,τι θέλετε. Βρίσκεται και εμάς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν μας βρίσκεται, παιδιά. Εκτός από το άτομο το συγκεκριμένο. Πολλά είναι λογαριασμό. Πολλά είναι λογαριασμό. Θα την κάνεις διάσημη στο τέλος. Ναι, δεν την ξέρει κανένας γιατί δεν σβήνω. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι τα διαγράφω τα σχόλια αυτά. Διότι το άτομο δεν αυτό. Δεν κάνει τον κόπο, βρε κορίτσι. Ναι, ξέρει πολλά. Ξέρει πολλά, είναι από κοντινό περιβάλλον. Ξέρει πολλά. Και πετάει κάτι μπαρούφι, κάτι μαλακίες μέσα, τις οποίες τις κόβω. Μόνο σε αυτήν. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να βρείτε άνετα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να αποχωρήσουμε. Παρά έτοιμη. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Bye bye.